Δημόσιο αγαθό το εμβόλιο, Συμβούλιο της Ευρώπης. Ναι στη λογική Τσίπρα για το εμβόλιο και την πατέντα. Υπερψηφίστηκε με 72 υπέρ και μόλις 16 κατά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Υπέρ το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, Αλαντόρα Μπακογιάννη και Γιώργος Κουμουτσάκος απήχαν. Ράπισμα για τον Μητσοτάκη, όχι με 99-10 το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Όχι με 99-10 το πιστοποιητικό του εμβολιασμού. Με μεγάλη πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης αποδέχθηκε την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να αντιμετωπίζονται τα εμβόλια κατά του COVID ως ένα παγκόσμιο δημόσιο αγαθό. Να μην αποτελούν εμπόδιο οι περιορισμοί πνευματικής ιδιοκτησίας από τις πατέντες, αλλά αντίθετα να εξασφαλιστεί η γενικευμένη παραγωγή και διανομή των εμβολίων σε όλες τις χώρες και τις πιο φτωχές και σε όλους τους πολίτες. Έχω ήδη θέσει το θέμα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού προτύπου αυτού του πιστοποιητικού. Η υποδοχή είναι μέχρι στιγμής θερμή. Γιατί δεν παίρνετε, λέει, τις πατέντες των εμβολίων ώστε να παράγονται εδώ από ελληνικές εταιρείες. Πάλι καλά που δεν μας ζητήσατε να κρατικοποιηθεί η Pfizer και η AstraZeneca με ένα νόμο και με ένα άρθρο.